28, 27 και 26 αμέσως τώρα. Μπράβο! High five. Ξέρω τι ζητάω. Λοιπόν, μόλις ακούω αυτό το τραγούδι, κατευθείαν μου έρχεται αυτοκίνηση. Γιατί ζητάς να μιλήσουμε για μας, να μ' αγκαλιάζεις, πώς τολμάς. Πόνεσα τόσο αυτή τη φορά. Το ξέρω τι ζητάω από το πρώτο προσωπικό μας άλμπουμ. Γενικά όλος ο δίσκος για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ακούστηκε πολύ, μας άρεσε πάρα πολύ, τα κορίτσια πολύ σεξι, πολύ όμορφες. Βγήκαν από μια εκπομπή, από ένα talent show που ήταν από τα πρώτα που βγήκαν στην τηλεόραση, οπότε είχε μεγάλη τηλεθέαση και γι' αυτό ξεχώρισα. Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει, μόνο αυτό μετράει. Το συγκρότημα High Five κυκλοφόρησε το 2003 το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο High Five, ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα 30.000 αντίτυπα. Η High Five είναι η Φρόσο, η Ειρήνη, η Μαρλέν, η Σάγια και η Νάνση. Όμορφες κοπέλες, η μία πιο ωραία από την άλλη. Και ήταν κάτι καινούργιο, το φρέσκο, το ζωντανό. Είναι από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μου αυτές που γίναμε συγκρότημα. Μου δώσε πάρα πολύ αυτό το συγκρότημα και τα κορίτσια. Μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ μπορώ να πω. Θυμάμαι όταν κάνανε συναυλίες τα κορίτσια, που γινόταν από κάτω χαμός με τα παιδάκια, τις κυνηγούσανε για αυτόγραφα. Πραγματικά γνώρισαν την επιτυχία τότε. Πιστεύω ότι πάλι λείπει ένα γυναικείο συγκρότημα. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ξαναγινόταν κάτι παρόμοιο. Δεν με έχετε δει που τραγουδάω στην εκπομπή. Άντε φέρετε μου κι άλλες 4, να γίνουμε 5. Μ' αρέσαν πολύ σαν συγκρότημα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που το έζησα αυτό. Πάρα πολύ. Τι να πω, συγκινούμε. Τον λατρεύω αυτόν τον καλλιτέχνη. Ήταν ένα καινούριο άκουσμα, πολύ γλυκό. Κάτι που δεν είχαμε συναντήσει μέχρι στιγμής. Είμαι σκούπηρα, φοβερή. Μόνικα. Το συγκεκριμένο άλμπουμ αγαπήθηκε γιατί ακριβώς η Μόνικα είναι σαν να έρχεται από μια άλλη εποχή. Πέρα από την υπέροχη φωνή της, γράφει ήδη τους στίχους και τη μουσική και με συγκινεί ακόμα περισσότερο αυτό. Έτυχε να είμαστε μαζί σε κάποιο φεστιβάλ. Δεν γνωριστήκαμε. Την άκουσα live. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ μαζί της. Με πολύ διαφορετική φωνή. Πολύ όμορφη φωνή. Ανοίξανε μια καινούρια πόρτα, μπλε, στη μουσική βιομηχανία. Μου αρέσαν πάρα πολύ, μπλε. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Αχ, έρωτα. Άμα δεις τα παιδιά. Absolutely love them. Ξαναπαίνω στο όνειρό μου. Το κορεακή για την Ελλάδα, Έλενα. Το είχα ερωτευτεί αυτό το τραγούδι και το Μιχάλη Γκατζηγιάννη επίσης. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας γράφουν υπέροχη μουσική. Είναι μοναδική και είμαι πολύ περήφανη που είναι Έλληνες.